Τρίτο ο Καραντίν, κάντο γρήγορα και έχουμε μαζί μας τον Βασίλη τον Ζαχαριάδη, χρόνι. Γεια σου Βασίλη, καλησπέρα. Καλησπέρα. Τι γίνεται? Προσπαθώ. Κλεισμένος, μπορώ να κάνω κι αλλιώς. Πάμε να σας αρχίσουμε στα γρήγορα. Για πάμε. Λοιπόν, πολλά λέγονται για την προέλευση του κοροναϊού. Ποια είναι η δική σου τοποθέτηση σχετικά με το θέμα? Ο ιός υπάρχει, πώς δημιουργήθηκε ή είναι μήπως μια θεωρία συνωμοσίας? Κοίτα, θεωρία συνωμοσίας δεν ξέρω αν είναι από τη στιγμή που υπάρχουν χειροπιαστές αποδείξεις ότι άνθρωποι κολλάνε τον ιό και χάνουν και τη ζωή τους. Αλλά τώρα όσο αφορά την προέλευσή του, υπάρχουν πολλές αβάσιμες θεωρίες που βγάζουν λογική. Αλλά ξαναλέω, είναι αβάσιμες, δεν έχουν αποδείξει, αλλά δεν μπορείς να πεις ότι ισχύει αυτό. Τώρα ο καθένας ό,τι πιστεύει. Εσύ δηλαδή τι πιστεύεις, σε ποια άποψη κυριαρχεί? Πού πιστεύεις πιο πολύ, ναι. Εγώ θέλω να πιστεύω ότι προήλθε όντως από τα φίδια. Αλλά υπάρχει και στο πίσω μέρος κεφαλιού μου αυτό που λένε ότι είναι τεχνητός. Mm-hmm. Τώρα είναι όλα θεωρίες. Μάλιστα. Μια ερώτηση τώρα για τα εσωτερικά μας. Με το ΠΑΣΟΚ πιστεύεις θα ήταν καλύτερη κατάσταση? Με το ΠΑΣΟΚ θα είχε μπει σε καραντίνα ο ιός, πιστεύω. Αυτό είναι... Αυτό είναι πολύ πιθανό. Θα έπαιρναν όλοι ένα επίδομα για το σπίτι και θα ήμασταν μια χαρά. Έτσι. Βρίσκεσαι στη θέση του Πρωθυπουργού. Ποια μέτρα θα τροποποιούσες, ποια μέτρα θα καταργούσες και αν θα έπαιρνες κάποια επιπλέον μέτρα? Θεωρώ ότι δεδομένων των συνθήκων έχει διαχειριστεί το θέμα πάρα πολύ καλά και δεν πιστεύω ότι θα άλλαζα κάτι, γιατί μην ξεχνάμε ότι δεν είναι μόνο ο κορονοϊός αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Έχουμε διάφορες ιστορίες με το μεταναστευτικό και τα συναφή. Άρα θεωρώ ότι έχει διαχειριστεί πάρα πολύ καλά και δεν θα άλλαζα κάτι, πιστεύω. Στο Δήμο μας εδώ, έχεις ακούσει για κάποια ενέργεια που μπορεί να έχει κάνει σχετικά με πρόληψη ή με τον κορονοϊό ή με την προστασία, το οτιδήποτε? Θεωρώ ότι δεν μπορεί να γίνουν πολλά από πλευράς Δήμου, οποιοδήποτε Δήμου. Ας πούμε, είδα για παράδειγμα το Δήμο Καλλιθέας που ξύλωσε τα παγκάκια από όλες τις πλατείες. Κάτι που εγώ προσωπικά το θεωρώ χαζό. Γιατί εγώ, ας πούμε, βγήκα για τρέξιμο και είμαι κουρασμένος, πες. Πού θα κάτσω? Ναι. Είναι μεν ένα μέτρο, αλλά είναι θεωρώ ένα μέτρο ότι για να μην μαζεύω. Δεν μπορεί να κάνει καλά. Δεν μπορεί να κάνει πολλά ένας Δήμος. Τουλάχιστον από το Δήμο Νέας Μύρνης δεν έχω δει κάτι, εκτός από τις απολυμάνσεις που έχουν γίνει παντού. Ναι. Ποιο είναι το αγαπημένο σου μήνυμα? Πόσο συχνά μιλάς με το 13033? Με το 13033 έχουμε μια στενή σχέση, εμπιστοσύνη. Ερωτική θα έλεγες? Κάπου κοντεύει, πλησιάζει. Περισσότερο του μιλάω παρά στην πάνα μου. Εντάξει, το αγαπημένο μου είναι το μετακίνηση 6 φυσικά. Να βγαίνουμε λίγο, να παίρνουμε αέρα. Αλλά εντάξει. Προσπαθώ όσο περισσότερο κάθομαι και σπίτι. Δεν το έχουμε κάνει καραμέλα. Είναι στο χέρι σου το τι θα γίνει με τις Πανελλήνες. Γενικά έχει γίνει ντόρος. Τι αποφασίζεις? Πώς θα γίνουν? Πότε θα γίνουν? Θα υπάρξουν μοριοδοτήσεις αθλητών που έχουν διακοπεί πρωταθλήματα? Τι θα γίνει με την ύλη? Τι θα γινόταν? Τι θα γινόταν? Γιατί αυτό που έγινε είναι άλλη ιστορία. Τι θα γινόταν? Κοίτα, όλοι γνωρίζουμε τουλάχιστον ότι τα περισσότερα παιδιά έχουν τελειώσει την ύλη στα φροντιστήρια. Mm-hmm. Προ-κορονοϊού. Mm-hmm. Άρα θεωρώ ότι μια μείωση στην ύλη, σαν αυτή που έγινε, μπορεί να είναι κακιά, τουλάχιστον από δικιάς μου πλευράς, διότι αφαιρέθηκαν αρκετά κομμάτια τα οποία είχαν δώσει βάση τα φροντιστήρια επειδή ήταν καινούργια στην ύλη. Mm-hmm. Και τα παιδιά τα είχαν αποστηθήσει. Και με το να βγάζεις αυτά τα κομμάτια, πετάς ουσιαστικά δουλειά παιδιών, δουλειά μηνών, στο μπαλκόνι. Έτσι, επειδή λες, ας βγει αυτό το κομμάτι, και άλλος το έχει αποστηθήσει. Τώρα, οι Πανελλήνιες, καλό θα ήταν να γίνουν πρώτα απ' όλα, αφού έχει τελειώσει όλη αυτή η υπόθεση με τον κορονοϊό, εννοείται φυσικά. Αλλά και σε μια εποχή που ούτε τα παιδιά θα υπάρχει μια υψηλή θερμοκρασία ώστε να βασανιστούν την ώρα που γράφουν. Αλλά δεν ξέρω, δηλαδή
Πες ότι πάνε Σεπτέμβριο, χάνεις το καλοκαίρι, σου βασανίζει πολύ. Πες ότι πάνε Ιούλιο, πάρα πολύ ζέστη. Είναι πολύ ευαίσθητο το θέμα. Πρόεδρο και επισορρόμα. Ιδανικό σενάριο δεν υπάρχει. Ιδανικό σενάριο δεν υπάρχει. Για μένα ιδανικό θα ήταν να τελείωνε αύριο ο κορονοϊός και να δίναμε κανονικά. Ισχύει. Δεν έχουμε πασό. Είδες. Λοιπόν, αυτό ήταν το τρίτο Κάραν κάτω γρήγορα με τον Βασίλη Τζαχαριάδη. Ευχαριστούμε πολύ, Βασίλη. Ευχαριστούμε, Βασίλη. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Και καλή τύχη, καλή συνέχεια με τις Πανελλήνιες και ό,τι ακολουθήσει. Καλή επιτυχία.